Καλωσορίζουμε στην Καστοριά μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση, το ράλι εκτός δρόμου, και καλωσορίζουμε τους διοργανωτές στην πόλη μας. Είναι μία διοργάνωση την οποία στηρίζει η Αντιπεριφέρεια, στηρίζει ο Δήμος, και οφείλουμε να συγχαρούμε και τους διοργανωτές και τις υπηρεσίες, πρωτίστως τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας του Αμαξοστασίου, που συνετέλεσαν ώστε να διαμορφωθούν και οι πίστες εκτός δρόμου που θα χρειαστεί για το ράλι, και βέβαια και το Δήμο, ο οποίος συνετέλεσε σε αυτό. Υποστηρίξουμε βέβαια την διοργάνωση αυτή, η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα, θα συγκεντρώσει κόσμο από πολλές περιοχές της Ευρώπης, και προτιμήθηκε η περιοχή μας, και ευχαριστούμε γι' αυτό τους διοργανωτές, οι οποίοι προτίμησαν την πόλη της Καστοριάς όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, εκτός από την ομορφιά της και το τοπίο της, αλλά κυρίως και για τις υποδομές της. Όπως ξέρετε, η Περιφερειακή Ενότητα έχει την υποδομή να υποστηρίξει και να φιλοξενήσει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις με τις ξενοδοχειακές δομές και τις υπηρεσίες της. Για μια ακόμη φορά τους καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Το στίγμα της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει ο Δήμος ζωντανός. Ζωντανός γίνεται ο Δήμος με συνεχόμενες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν χαρακτήρα και αναπτυξιακό και τουριστικό και αθλητικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ο Δήμος καλωσορίζει με τα πιο ευγενικά αισθήματα τους εκπροσώπους του ΡΑΛΗ, το Σύλλογο Άτρωνα. Η εκδήλωση αυτή έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, προβάλλεται η πόλη, είναι ζωντανή η πόλη, κατά συνέπεια προσθέτει στο προϊόν της πόλης. Καλούμε τους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν την όλη εκδήλωση, η οποία έχει σχέση με τον εναλλακτικό τουρισμό και προσθέτει γενικότερα, όπως προείπα, και στο τουριστικό προϊόν και στην γενικότερη προβολή της πόλης. Τους ευχαριστούμε για την επιλογή της Καστοριάς, γιατί προς τούτο ο Δήμος Καστοριάς έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και αυτά είναι βέβαια το ανάγλυφο του εδάφους, είναι το γενικότερο περιβάλλον, και είναι, φιλοδοξούμε να γίνει μόνιμη επιλογή εκ μέρους του Συλλόγου, ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Πρώτη φορά γίνεται. Να προσθέσω, πρώτη φορά γίνεται στην Καστοριά. Στη Δυτική Μακεδονία έχει επαναληφθεί, από ό,τι ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως προείπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, η Καστοριά έχει ξενοδοχειακές κλίνες, έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα. Και στο σημείο αυτό, βέβαια, να ευχαριστήσω και την Αντιδημαρχία Τουρισμού και τον κύριο Ζήση για το ενδιαφέρον του, ώστε η διοργάνωση να λάβει σωστό χαρακτήρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εμείς την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, αλλά και το Δήμο της Καστοριάς, για την υποδοχή που μας επιφύλαξαν από τις πρώτες στιγμές που ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Πραγματικά η βοήθεια και της Αντιπεριφέρειας, αλλά και του Δήμου, είναι όχι στα λόγια, αλλά στην ουσία. Και μαζί με τις άλλες υπηρεσίες, την αστυνομία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και όποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες χρειάζονται για να συντελεστεί ένας αγώνας επιτυχημένος και ασφαλής, εμείς βρήκαμε παντού όχι απλά μια τυπική ανταπόκριση, αλλά μια θερμή υποδοχή. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι τις 20 Μαΐου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται δηλαδή. Την Πέμπτη τα οχήματα θα σταθμεύσουν στο χώρο πάρκινγκ απέναντι από την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Την Παρασκευή το πρωί θα διεξαχθεί η ειδική, η οποία είναι δίπλα στο ενιδρίο της Καστοριάς, 8.30 ώρα το πρωί. Και η ίδια διαδρομή θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 5.30 ώρα.
Για να μην κουράζω ακριβώς με την όλη διαδρομή όλων των ημερών, αυτές οι δύο ώρες, Παρασκευή 8.30 ώρα το πρωί και Σάββατο, επαναλαμβάνω, στις 5 η ώρα το απόγευμα, είναι οι πιο κατάλληλες στιγμές για όλους τους Καστοριανούς φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να απολαύσουν με ασφάλεια και για αρκετή ώρα τα οχήματα που θα συμμετέχουν. Τα αυτοκίνητα αυτά που συμμετέχουν έρχονται από Ελλάδα, από Ιταλία, από Βουλγαρία, από Τουρκία, από Ισραήλ, από Ρουμανία, από Ουγγαρία, αν ξεχνάω κάποια άλλη χώρα. Είναι ένας αγώνας με διεθνή χαρακτήρα, προσμετράει στο Πρωτάθλημα Ανατολικής Ευρώπης. Ετηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, που είχαμε την τιμή να είμαστε στη Γενέβη, ο αγώνας αυτός να ενταχθεί και στο Παγκόσμιο Ημερολόγιο. Έχει προοπτικές, η Δυτική Μακεδονία όλα αυτά τα χρόνια μας αγκαλιάζει και πιστεύουμε ότι με έδρα την Καστοριά μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την Καστοριά αλλά και για όλη τη Δυτική Μακεδονία, καθότι ο αγώνας απλώνεται για 3 μέρες όχι μόνο στο Δήμο Καστοριάς αλλά και στο νομό Φλόρινας και στο νομό Κοζάνης. Οι διαδρομές βασικά είναι 3, εκτός από την διαδρομή που έχουμε επιλέξει μες την πόλη που μας ευχαριστούμε που μας παραχωρήσε το χώρο. Μία διαδρομή μήκους 95 χιλιόμετρων ξεκινάει από το χωριό Τρίγωνο και τερματίζει το Σιδηροχώρι. Είναι δασική. Οι διαδρομές μας αρέσει η περιοχή γιατί καταρχάς εκτός από την ομορφιά τους είναι και ασφαλής για τους αγωνιζόμενους. Η δεύτερη διαδρομή είναι λίγο πιο μακριά από εσάς. Ξεκινάει από τον Ανθότοπο που είναι κοντά στην Κοζάνη και τερματίζει κοντά στο Γέρμα. Αυτή είναι λίγο πιο μικρή, 85 χιλιόμετρα. Και η τρίτη διαδρομή είναι μια πολύ κοντά την Κυριακή, η οποία θα ξεκινήσει από τον Απόσκεπο και θα τερματίζει στο Μαυροφόρο. Μαυρόκαμπο. Οι διαδρομές αυτές θα γίνουν 2 φορές την ημέρα. Και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα αυτοκίνητα κάθε φορά που επιστρέφουν. Θα έρχονται στο Service Park να κάνουν τις απαραίτητες επισκευές εάν θέλουν, να αλλάξουν λάστιχα, να ηρεμήσουν, νομίζω 20-30 λεπτά στέκονται και ξαναφύγουν και κάνουν την ίδια διαδρομή. Πρέπει να ευχαριστήσουμε εκτός από τις αρχές που είμαστε εδώ πέρα και έχουμε ευχαριστήσει ήδη την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και τους εθελοντές Καστοριανούς οι οποίοι θα είναι διασκευρισμένοι μέσα στα βουνά που θα είναι σε επικοινωνία μαζί μας με repeater τα οποία έχουμε βάλει ψηλά στο Βίντσι. Τις προηγούμενες χρονιές ο αγώνας είχε επιτυχία στην περιοχή, είχαμε βέβαια έδρα τη Φλόρινα και ελπίζουμε η επιτυχία να είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο μαθαίνουμε κι εμείς με τα χρόνια. Μπορούμε πώς να μιλάμε με μέρος. Πώς γίνει θεσμός αυτός, κύριε Παστολίδη, για την Καστοριά, για την περιοχή μας, αυτός ο αγώνας. Είναι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Πρωτάθλημα Ανατολικής Ευρώπης. Κάναμε την αίτηση εφέτος, όπως σας είπε ο κύριος Θεολόγης, για να μπει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και πήγε στο καλεντάρι. Ναι, υπάρχει μια διαδικασία. θα έρθουν απ' έξω για αυτόν τον αγώνα, εκτός από τους αγωνιζόμενους, θα έρθουν και ορισμένοι παρατηρητές της Διεθνούς Ομοσπονδίας να δούνε τις υποδομές. Παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή εκτός από το ανάγλυφο και που μένουν οι αγωνιζόμενοι ευχαριστημένοι, παίζει μεγάλο ρόλο η υποδομή, γιατί τα ξενοδοχεία μετράνε πάρα πολύ. Πού θα φάνε το βράδυ, πού θα γυρίσουν, πού θα κοιμηθούν, αφού τελειώσουν να ηρεμήσουν. Και η Καστοριά ενδείκεται γι' αυτό. Πόσοι θα πάρουν μέρος? Συμμετοχή είναι 31 αυτοκίνητα από όλες τις χώρες που σας είπε ο κ. Θεολόγης και θα είμαστε ευχαριστημένοι να τερματίσουν και τα 31.